Νίκο, όπως μπορείτε να δείτε, βρισκόμαστε έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται ένας-ένας οι ηγέτες των 29 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς η Βασίλισσα Ελισάβετ παραχωρεί δεξίωση προς τιμή τους. Πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα, η οποία πρέπει να σας πω φορούσε ένα εντυπωσιακό πράσινο φόρεμα. Να πούμε ότι σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός νωρίς το πρωί είχε συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές στο City του Λονδίνου. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε πως οι Έλληνες μετά από 10 χρόνια κρίσης και σκληρών θυσιών υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να ενισχύσουν τις επενδύσεις, να εξυγχρονίσουν το κράτος και να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός παράλληλα αναφέρθηκε σε μια σειρά από τομείς επενδύσεων, όπως των υποδομών, του τουρισμού και των logistics, ενώ τόνισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, όπως είναι, καθώς έγινε και μια διεξοδική συζήτηση για τις μεγάλες επενδύσεις όπως αυτή του ελληνικού, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δίκτυα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αργότερα βρέθηκε και στα γραφεία της εφημερίδας Financial Times, όπου συναντήθηκε με διευθυντικά στελέχη της. Το βράδυ, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του θα μεταβούν στην Downing Street, όπου ο Βρετανός Πρωθυπουργός παραχωρεί δείπνο στους αρχηγούς των 29 κρατών μελών του ΝΑΤΟ.